θάνατο και κυρίως μεγάλη αδυναμία στα όπλα, φαίνεται πως έχει ο Όσκαρ Πιστόριους. Ακόμη και δικοί του άνθρωποι, όπως είναι οι φίλοι του, αρνούνται να γυρίσουν την πλάτη στην αλήθεια, προκειμένου να ταχθούν υπέρ του νοτιοαφρικανού παραολυμπιονίκη στην υπόθεση του φόνου της Ρίβα Στίνκαμπ. Τελευταίος μάρτυρας που καίει με τη σημερινή του κατάθεση στον Πιστόριους είναι ο φίλος του Ντάρεν Φρέσκο. I knew he had a big love for weapons and having been around them for a long time, my assumption was that he had competency with it. Σύμφωνα με τον Φρέσκο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις ο Πιστόριους είχε κάνει δημόσια χρήση του όπλου του. Την πρώτη σε εστιατόριο, όταν από το τραπέζι που καθόταν, όπως περιέγραψε και με οπτικό υλικό ο μάρτυρας, πυροβόλησε στην οροφή, ζητώντας στη συνέχεια από τον φίλο του να τον καλύψει. Instantly had passed the weapon back to me under the table and he said, please, there's too much media hype around me at the moment, please can you take the rap for it. Το δεύτερο περιστατικό εκτελήχθηκε στο δρόμο, όταν ο Πιστόριος πυροβόλησε στον αέρα μέσα από αυτοκίνητο, μόλις η αστυνομία έκανε σινιάλο να σταματήσει για υπερβολική ταχύτητα. I was driving, the accused was in the passenger seat, Sam Taylor was in the back of the car, and then without prior warning, he shot out the sunroof. Το πάθος του για τα όπλα και η αλαζονία εξαιτίας της φήμης του έκαναν τον Πιστόριους έξαλλο, μόλις ο αστυνομικός εξέτασε το όπλο που νωρίτερα ο ίδιος είχε πυροβολήσει. Αυτό το πάθος και αυτή η αλαζονία φαίνεται πως όπλησαν το χέρι του Νοτιοαφρικανού τη νύχτα της 14ης Φεβρουαρίου του 2013, κόβοντας σε μία στιγμή το νήμα της ζωής της Ρίβα Στίνκαμπ. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στην Κωνσταντινούπολη.